Αποκαλυπτική κυρίες και κύριοι είναι η κατάθεση αστυνομικού που συμμετείχε στην επιχείρηση για το πώς η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του μοντέλου και του συντρόφου της στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τα 7 κιλά κοκαίνης. Η Έλενα Γαλάρη θα μας ενημερώσει. Η Έλενα. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, Γιάννη, κινητοποίησε τι αστυνομικέ αρχέ. Ο άγνωστο πληροφοριοδότη έδωσε πλήρη περιγραφή για το 29χρονο μοντέλο και τον 32χρονο σύντροφό τη, λέγοντα ότι αποθήκευαν και διακινούσαν σημαντική ποσότητα Ναρκωτικών ουσιών σε νυχτερινά κέντρα. Έδωσε μάλιστα τη διεύθυνση τη οικία του αλλά και την πινακίδα τη μοτοσυκλέτα. Ο νεαρό σε παρακολούθηση. Ο αστυνομικό που συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψη καταθέτει. Ότι από τη διακριτική επιτήρηση τη οικία διαπιστώθηκε ότι από γευματινέ και βραδινέ ώρε κυρίω νεαρό άνδρα, υπεραγραφεί το του οποίου προσωμίαζε σε αυτή του 30διάχρονου, λαμβάνοντα εξαιρετικά μέτρα προστασία, μετέβαινε σε διάφορα νυχτερινά καταστήματα του κέντρου των Αθηνών και των Νοτιών Προαστίων Όπου πραγματοποιούσε ύποπτε συναντήσει μικρή διάρκεια. Να σα πω, Γιάννη, ότι για να μην χάσουν τα ίχνη το πώς καταθέτει ο αστυνομικό, συνελήφθη μετά από πέντε μέρε παρακολούθηση, έχοντα την κατοχή του περίπου 8 κιλά κοκαίνη. Μετέβησαν στο σπίτι και συνέλαβαν και το 29χρονο μοντέλο, το οποίο σύμφωνα με το διαβιβαστικό τη ελληνική αστυνομία, φέρεται να πέταξε. Άγνωστη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην τουαλέτα. Και οι δύο αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον το ανακριτή. Πάντω, ο 32χρονο μέσω του συνηγόρου του απαλλάσσει πλήρω το γνωστό μοντέλο, λέγοντα ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.